Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι. Θα δει ποτέ μου να μην δω, να με φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φιλό σταυρό, Γιώργο Βαλή σου κάνω. Να πεθάνω. Σ' αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Ήλιο να βλέπω μαύρο, ήλιο να βλέπω μαύρο. Έμιλι Χαραλάμπους, τρίτη σήμερα, καλώς όρισες για ακόμα μια μέρα στο Πόσα Ξέρεις. Έμιλι μου, πώς νιώθεις που είσαι για δεύτερη μέρα μαζί μας? Τέλεια. Τέλεια. Θα έχουμε και στη συνέχεια τραγούδια από σένα. Εννοείται. Θέλω να μου πεις, ήθελα και από χτες να σε ρωτήσω, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στο The Voice? Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν στη δεύτερη φάση, στα Battles, που έπρεπε να διαγωνιστώ με κάποιον άλλο. Εκεί ήταν το χειρότερο, επειδή περίμενα να μην περάσω σίγουρα. Με τέτοια φωνή, Έμιλι μου, όχι και να μην περάσεις. Και εντάξει, ευτυχώς, πέρασα και έφτασα μέχρι τέλος. Μπράβο, Έμιλι μου, θα σε φωνάξουμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Ευαγγέλου, τον μαέστρο μας, που θα τον έχουμε και αυτό στη συνέχεια μαζί μας. Και πάμε να γνωρίσουμε τις ομάδες μας που ήρθαν έτοιμες σήμερα να νικήσουν και οι δύο οι ομάδες. Έχουμε τους νικητές μας της χθεσινής εκπομπής, τους Βέκας. Καλώς ορίσατε για ακόμα μια μέρα μαζί μας. Η κόρη εντάχθηκε στην ομάδα, ακολουθεί τη μαμά. Μιας και χάσατε. Δεν ήθελα να έρθω, άντρη μου, αλλά με τραβούσε. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Καλά σου κάνε. Λοιπόν, και πάμε να γνωρίσουμε το θέατρο Τσέπης. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη. Μάριος. Τον Μάριο μας. Μιράντα. Τη Μιράντα μας που είναι ηθοποιός και τον Άρη μας και αυτός ηθοποιός. Είστε έτοιμοι να νικήσετε τους πρωταθλητές μας? Σίγουρα. Για να δούμε, ήσασταν καλοί στο σχολείο? Άριστη. Άριστη ακούω. Λοιπόν, πάμε με τον τροχό μας και θέλω δύο αριθμούς από τις ομάδες μας. Ένα αριθμό από τους Βέκας και ένα αριθμό από το θέατρο Τσέπης. Και όποια ομάδα βρει πλησιέστερο αριθμό από αυτόν του τροχού, παίρνει την προτεραιότητα. Αυτό είναι μέχρι το 19. 12. Θα έχουμε... το 12. Το 12. Εσείς? 7. Το 7. Για να δούμε τι θα δείξει ο τροχός. Ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα σήμερα? Για να δούμε. Είστε τυχεροί γενικότερα? Εσείς είστε τυχεροί. Η Άντρια συγκεκριμένα. Για να δούμε. Περνάει το 7 και το 12. Και ο τροχός μας δίνει τον αριθμό. 6. Ποια ομάδα είπε τον αριθμό 7? Εσείς. Σας έφερε την τύχη η Άντρια, νομίζω. Και καλείστε να απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη ζαβολιά? Για να δούμε. Σκανδαλιά. Σκανδαλιά, πολύ σωστά. Ταξία, η Άντρια έκανε σκανδαλιά όταν ήταν μικρή. Ναι. Πολλές. Μάλιστα. Και παίρνετε την προτεραιότητα και αρχή κάνουμε με την πρώτη μας ενότητα. Τι σημαίνει η λέξη ιδίποτο? Το ιδίποτο. Α, το ξηροκρασί. Β, αυτό που προκαλεί ειδονή. Γ, αλκοολούχο ποτό με γλυκιά γεύση. Ή Δ, το φαρμάκι. Το ιδίποτο. Για να δούμε. Έχετε 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Σκέφτεστε και εσείς, γιατί η ομάδα μας μπορεί να πει λαθασμένη απάντηση. Βιαζόμαστε απάντηση. 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Το ξηρό κρασί. Είναι το ξηρό κρασί. Λαθασμένη απάντηση. Για να δούμε. Είναι το γάμμα, άμεση απάντηση. Αλκοολούχο ποτό με γλυκιά γεύση. Και είναι το γάμμα. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Μπαίνει δυναμικά το θέατρο Τσέπης. Ο ημεδαπός. Α, αυτός που ζει σε άλλη χώρα.
Β ο ντόπιος, Γ αυτός που ήρθε από άλλη χώρα ή Δ ο μακρινός. Τι σημαίνει η λέξη ο ημεδαπός. Α αυτός που ζει σε άλλη χώρα, ντόπιος που ήρθε από άλλη χώρα ή ο μακρινός. Το Γ αυτός που ήρθε από άλλη χώρα. Λανθασμένη απάντηση. Το Βέκα σκέφτεται. Για να δούμε τι σημαίνει η λέξη αυτή. Αυτός που ζει σε άλλη χώρα, Β ο ντόπιος, Γ αυτός που ήρθε από άλλη χώρα ή Δ ο μακρινός. Το Β, ντόπιος. Και είναι ο ντόπιος. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Και πάμε στην τρίτη μας λέξη. Η σακοράφα. Α, η ζηλιάρα. Β, χοντρή βελόνα για το ράψιμο σάκων. Γ, η κουτσομπόλα ή Δ, σκεύος για κρασί ή νερό. Το Β, χοντρή βελόνα για το ράψιμο σάκων. Είναι σωστή απάντηση. Πολύ σωστά, είναι σωστή απάντηση. Πάμε στο θέατρο τσέπης. Ραθυμία. Α, νοθρότητα ατονία, Β ομοψυχία, Γ μεγάλος θυμός ή Δ απέτηση. Είναι ραθυμία. Η ραθυμία. Α νοθρότητα, Β ομοψυχία, Γ μεγάλος θυμός ή Δ απέτηση. Για να δούμε, χρειαζόμαστε την απάντησή σας. Νοθρότητα. Νοθρότητα το Α είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Θούριος. Α ευνοϊκός, Β ισχυρός άνεμος, Γ εμβατήριο ή Δ αυτός που αναφέρεται στο ουρικό σύστημα. Τι είναι ο θούριος. Να δούμε. Α ευνοϊκός, Β ισχυρός άνεμος, Γ εμβατήριο ή Δ αυτός που αναφέρεται στο ουρικό σύστημα. Το Γ εμβατήριο είναι το εμβατήριο θούριος. Και ναι, πολύ σωστά, έχουμε και το θούριο του Ρίγα Φεραίου. Πάμε στην έκτη και τελευταία λέξη της ενότητάς μας και ψάχνουμε την ετυμολογία της λέξης. Από πού προέρχεται η λέξη αμπέλι. Α από το γαλλικό αμπιάνς, Β από το ιταλικό αμπάσα, Γ από το αρχαίο άμπελος ή Δ από το τουρκικό απαλάς. Το Γ από το αρχαίο άμπελος. Το Γ από το αρχαίο άμπελος και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, πολύ σωστά. Και πάμε στο Γιώργο Γεωργίου να μας πει γιατί η λέξη άμπελος, αμπέλι προέρχεται από το αρχαίο άμπελος. Η σύγχρονη λέξη αμπέλι, που δηλώνει το καλλιεργημένο φυτό που παράγει τα σταφύλια, προέρχεται από το υποκοριστικό της αρχαίας άμπελος, που έχει μεσαιωνική καταγωγή, αμπέλιον. Στην ελληνική μυθολογία λέγεται πως ο άμπελος ήταν ένας νέος και όμορφος σάτυρος και όταν σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα, ο θεός Διόνυσος, για να τον τιμήσει, ονόμασε έτσι το φυτό με τα σταφύλια. Απαντάται σε πολλά σημεία στην Οδύσσια, αλλά όχι και στην Ιλιάδα, όπου υπάρχει μόνο στο επίθετο αμπελόης. Την συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη στους ύμνους του Δαβίδ και ίνος εμφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Μεταφορική σημασία έχει στην Καινή Διαθήκη, όπου εννοείται ο Χριστός. Επίσης υπήρξε αγαπητό θέμα στον Έσοπο, όπως στους μύθους Τράγος και Άμπελος, Αλόπιξ και Βότρης, Έλαφος και Άμπελος και άλλοι. Η λέξη αμπελών, ο αμπελώνας, απαντάται ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Επιστροφή. Και πρωτού πάμε στη συγκεντρωτική μας βαθμολογία, την πρώτη για σήμερα, θα θέλαμε να ρωτήσουμε το θέατρο Τσέπης τι ετοιμάζουν αυτή την περίοδο. Έχουμε κάποιο θεατρικό. Λοιπόν, αυτή την περίοδο προετοιμαζόμαστε πυρετοδός για την παράσταση Τραμπάλα. Τραμπάλα. Το οποίο είναι θεατρικό δρόμενο βασισμένο στο παιχνίδι της μοναξιάς του William Gibson. Σε σκηνοθεσία του κύριου Αποδότου Μαρού Θεοχάρους, με τους Χάρη Αριστίδου και Μιράντα Νικίδου. Μπράβο σας, και πότε... Θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου στο Θέατρο 1 στη Λευκοσία. Μάλιστα, 4 Νοεμβρίου λοιπόν, Ραμπάλα, το θεατρικό μας. Και πάμε να δούμε την πρώτη μας βαθμολογία μέχρι στιγμής. Θέατρο Τσέπης έχει μείνει λίγο πίσω στη βαθμολογία με 28 βαθμούς, ενώ οι Βέκας προηγούνται με 38 βαθμούς. Και κάπου εδώ πάμε στη δεύτερη μας ενότητα και να δούμε πόσα ξέρουν οι ομάδες μας για την ιστορία, γεωγραφία και πολιτισμό της Κύπρου και της Ελλάδας. Αρχικάνουμε. Η ιστορία της Κύπρου λοιπόν για σας. Ποιος εκθρόνησε τον Φίνικα Αυδήμονα και έγινε ο ίδιος βασιλιάς της Σαλαμίνας. Ο Κύμων, Β ο Νικοκλής, Γ ο Ευαγοράς ο πρώτος ή Δ ο Πνηταγόρας. Για να δούμε. Κύμων, Νικοκλής, Ευαγόρας ή Πνηταγόρας. Νομίζω το Γ. Το Γ ο Ευαγόρας ο πρώτος. Είναι η σωστή απάντηση. Και ναι, είναι η σωστή απάντηση. Συγκέντρωσε 50 οπαδούς του και μέσα σε μία νύχτα κατάφερε να πάρει τη Σαλαμίνα. Γεωγραφία της Κύπρου. Πόσα περίπου χιλιόμετρα μήκος έχει ο ποταμός Παιδιαίος, ο μεγαλύτερος στην Κύπρο. 100 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα.
Για να δούμε ο παιδιαίος ή αλλιώς πυθιάς πόσο μήκος έχει. Να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στην Κύπρο. 50 χιλιόμετρα λέει η ομάδα μας και είναι λαθασμένη απάντηση. Α 100 χιλιόμετρα. Είναι η σωστή απάντηση. Και ναι, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Άρα ο μεγαλύτερος ποταμός στην Κύπρο έχει μήκος 100 χιλιόμετρα. Ελληνική ιστορία. Ποιος αποκρυπτογράφησε το 1952 τα κείμενα της γραμμικής Β που βρέθηκαν στα ανάκτορα της Κνωσού και της Πύλου. Α. Μανώλης Ανδρώνικος, Β. Μάικ Βέντρις, Γ. Γιώργος Κουρμουζιάδης ή Ε. Ερίκος Σλίμα. Ποιος αποκρυπτογράφησε το 1952 τα κείμενα της γραμμικής Β που βρέθηκαν στα ανάκτορα της Κνωσού και της Πύλου. Έχουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία, αν σας βοηθάει, και χρειαζόμαστε την απάντησή σας. Νομίζω το Δέλτα. Το Δέλτα, ο Ερίκος Σλίμαν. Είναι ο Ερίκος Σλίμαν. Λαθασμένη απάντηση και μπορείτε να πάρετε τους βαθμούς αυτής της ενότητας. Για να δούμε. Μανώλης Ανδρώνικος, Μάικ Βέντρις, Γιώργος Κουρμουζιάδης. Γιώργος Κουρμουζιάδης, λοιπόν, λέει η ομάδα μας, ο Γ. Λαθασμένη απάντηση και έχει μείνει το Α και το Β. Μανώλης Ανδρώνικος και Μάικ Βέντρις. Το Β. Το Β. Μάικ Βέντρις. Και ναι, πολύ σωστά, μπράβο σας. Πρέπει να πάρετε τα πάνω σας. Ναι. Λοιπόν, ελληνικός πολιτισμός. Ποιος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος υποστήριξε ότι κομματιάζοντας ένα υλικό αντικείμενο θα καταλήξουμε κάποτε σε ορισμένα σωματίδια που δεν μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα, τα άτομα δηλαδή. Α. Ο Θαλής, Β. Ο Ηράκλητος, Γ. Ο Αναξίμανδρος ή Δ. Ο Δημόκρητος. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, 20 Δευτέρα στη διάθεσή σας. Σκέφτεστε και εσείς. Για να δούμε. Ποιος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος υποστήριξε ότι κομματιάζοντας ένα υλικό αντικείμενο θα καταλήξουμε κάποτε σε ορισμένα σωματίδια που δεν μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα, τα άτομα. Απάντηση παρακαλώ. Το Δέλτα. Το Δέλτα Δημόκρητος. Και ναι, πολύ σωστά, ήταν προσοκρατικός φιλόσοφος ο Δημόκρητος. Και πάμε να δούμε πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το σπίτι, να παίξετε εδώ στο Πόσα Ξέρεις, να διασκεδάσετε και να δούμε κι εμείς πόσα ξέρετε. Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει τη ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τη συνολική βαθμολογία μετά το τέλος της δεύτερης μας ενότητας. Η Βέκας με 62 βαθμούς προηγούνται και το Θέατρο Τζέπης έχει μείνει με 38 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία, όμως μπορεί να πάρει την προτεραιότητα τώρα γιατί έφτασε η στιγμή του τροχού για ακόμα μια φορά. Αριθμούμε από τις ομάδες μας. Το 2 η Βέκας. Το 10. Έχετε περισσότερες πιθανότητες εσείς. Το 1 μέχρι το 19. Για να δούμε. Θα καταφέρει το Θέατρο Τζέπης να πάρει την προτεραιότητα και να κάνει την ανατροπή στην επόμενη ενότητα. Για να δούμε, Άντρια, θα σου χαμογελάσει ξανά η τύχη. Εννοώ. Σταμάτησε. Και έχουμε τον αριθμό. 5. Τον αριθμό 4 και πάλι χαμογελάει η τύχη στους Βέκας. Άντρια μου, νομίζω να πας να παίξεις ένα λαχείο μετά το τέλος της εκπομπής. Άμα με αφήσει η Μόνικα, από τις πρόβες. Να μας πεις και για τις πρόβες και για το θέατρο σας, το παιδικό θέατρο, στο θέατρο Σκάλα. Ναι. Συνεχίζουν οι πρόβες, όπως είπαμε και χθες, βγαίνουμε πρεμιέρα στις 26 του Οκτώβρη, την Κυριακή που μας έρχεται. Αν υπομονούμε, είναι ένα θέατρο που θα, ένα έργο που θα αγαπήσει ο κόσμος. Και δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά και για όσους νιώθουν ακόμη παιδιά. Ναι, γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα, αξίζει να το δείτε. Σκηνοθεσία Μόνικα Μελέκη. Μια αγαπημένη μας Μόνικα, να τη στείλουμε την αγάπη μας. Μουσική Ανδρέας Γερολέμου. Κοστούμια σκηνικά Γιώργος Γεωργιάδης. Βοηθό σκηνοθέτη Φίβο, σε αγαπούμε, σε ευχαριστούμε. Φίβο Γεωργιάδη. Και ευχαριστούμε το ΡΙΚ για την προώθηση, έτσι να ευχαριστήσουμε και το ΡΙΚ.
Χορηγός επικοινωνίας. Ναι, έτσι. Το ΡΙΚ είναι ο χορηγός επικοινωνίας για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα 26 Οκτωβρίου. Και πάμε στην ερώτησή μας για να δούμε αν θα πάρετε την προτεραιότητα και τους 10 βαθμούς. Αν βρείτε λάθος απάντηση, χάνετε 10 βαθμούς. Πότε έγινε το πραξικόπημα? Για να δούμε. Θέλουμε ακριβή ημερομηνία. 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου 1974, λαθασμένη απάντηση, χάνετε 10 βαθμούς και έχετε την ευκαιρία εσείς να πάρετε τους βαθμούς. Είναι... όταν έγινε το πρωτοτικό πραξικόπημα. Είναι 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου, πολύ σωστά, και παίρνετε την προτεραιότητα. Πάμε στην τρίτη μας ενότητα και να δούμε πόσα ξέρουν οι ομάδες μας από παροιμίες της ελληνικής, των λατινικών και της νέας ελληνικής. Πρώτη παροιμία. Ήρθος ώσπου να χαρεί, έσπασε τον ταούλι. Σημαίνει. Είναι δύσκολη η ζωή των τσιγκάνων. Β. Μην βιάζεσαι να χαρείς για κάτι. Γ. Το κακό μάτι προκαλεί καταστροφές. Ή Δ. Ώσπου να χαρεί ο άνθρωπος για μια επιτυχία, ακολούθησε μια αποτυχία. Ο γύφτος ώσπου να χαρεί, έσπασε τον ταούλι. Τι σημαίνει αυτή η παροιμία μας? Είναι δύσκολη η ζωή των τσιγκάνων, μην βιάζεσαι να χαρείς για κάτι. Το κακό μάτι προκαλεί καταστροφές. Ή ώσπου να χαρεί ο άνθρωπος για μια επιτυχία, ακολούθησε μια αποτυχία. Βιαζόμαστε απάντηση. Το Δ. Ώσπου να χαρεί ο άνθρωπος για μια επιτυχία, ακολούθησε μια αποτυχία. Πολύ σωστά. Μπήκανε δυναμικά. Για να δούμε αν θα συνεχίσουν δυναμικά. Φράση της νέας ελληνικής. Δώρο άδωρο. Το χρησιμοποιούμε εύκολο νομίζω. Α. Ακριβό δώρο. Β. Τυπητό λάθος. Γ. Άσχημο μπέρδεμα. Ή Δ. Ανώφελη προσφορά. Ανώφελη προσφορά, και ναι, πολύ σωστά. Είναι η απάντηση. Και πάμε στα αρχαία ελληνικά. Ποιος ήταν ο καλύτερος στα αρχαία ελληνικά στην τάξη? Ο κύριος. Ο σκηνοθέτης. Για να δούμε αν θα το βρει αυτό. Ο μη δαρείς ου παιδεύεται. Α. Αν δεν πας σχολείο δεν μορφώνεσαι. Β. Αν δεν φάει κανείς ξύλο δεν μαθαίνει γράμματα. Γ. Αν δεν δουλέψεις δεν μαθαίνεις τέχνη. Ή Δ. Η επανάληψη οδηγεί στη μάθηση. Μη δαρείς ου παιδεύεται. Ναι, ναι. Το Γ. Αν δεν δουλέψεις δεν μαθαίνεις τέχνη. Είναι η σωστή απάντηση. Είναι η απάντηση. Το Β. Αν δεν φάει κανείς ξύλο, δεν μαθαίνει γράμματα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ναι, πολύ σωστά. Και συνεχίζουμε με την λατινική μας φράση. De profundis. Α. Εκ βαθέων. Β. Τα προφανή. Γ. Εκ των προτέρων. Ή Δ. Εκ των υστέρων. Για να δούμε. Α. Εκ βαθέων. Β. Τα προφανή. Γ. Εκ των προτέρων. Ή Δ. Εκ των υστέρων. Β. Β. Τα προφανή, με ένα στόμα, μια φωνή, λαθασμένη όμως απάντηση. Το Α. Το Α. Εκ βαθέων. Πολύ σωστά, μπράβο. Πάμε να δούμε τους δωροθέτες μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει το πόσα ξέρει. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCM. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Schultes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Αποσμητικό Floral Protect. Ο μοναδικός συνδυασμός που προσφέρει ισχυρή προστασία ενάντια στον υδρότα και απελευθερώνει άρωμα λουλουδιών όλη μέρα. Νέο αποσμητικό FA Floral Protect. Double Oreo. Διπλή κρέμα, διπλή απόλαυση. Αφού σε θέλει. Jackpot στο Joker. 7.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 8.30 το βράδυ. Η ESSO σας δίνει ενέργεια για όλες τις διαδρομές της ζωής. Γιατί ο προορισμός μας καθορίζει το ποιοι είμαστε. ESSO Energy lives here. Καθαρή λεκάνη που αντέχει περισσότερο.
Τώρα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Νέο Μπρεφ εξαπλής δράσης για απόλυτη προστασία. Πιο αποτελεσματικό ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Και επιπλέον προστατεύει τη λεκάνη από νέους λεκέδες. Καθαριότητα και φρεσκάδα με το νέο Μπρεφ εξαπλής δράσης. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Με πάγωμα της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας απαντά η Λευκοσία στις προκλήσεις της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. 8 συνολικά μέτρα αντίδρασης αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο. Σε διπλωματική επίθεση βγαίνουν κυβέρνηση κόμματα, μελετούνται και νομικά μέτρα. Στα οικόπεδα 2 και 1 της Κυπριακής ΑΟΣ κινείται σήμερα τον Μπαρμπαρός. Συνεχίζουν οι Ρώσοι τη μεγάλη άσκηση. Μεταξύ Κύπρου-Συρίας ολοκληρώνεται η άσκηση Κύπρου-Ισραήλ. Πληροφορίες για απόσυρση αγωγών εναντίον Βγενόπουλου ανάβουν πολιτικές φωτιές. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Άλλο οι επιστολές των τραπεζών και άλλο οι εκποιήσεις, καθησυχάζει ο Υπουργός Οικονομικών. Έλλειψη ανταγωνισμού στην εμπορία καυσίμων παραδέχεται ο Λακοτρύπης. Ανακοίνωσε μέτρα. Καταγγελίες στη Βουλή για καρτέλ. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Απόψε στις 10. Επωνύμως. Διπλωματικός συναγερμός σήμανα σε Λευκοσία Αθήνα, οι τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κλιμακώνει την ένταση η Άγκυρα, συνεχίζει να κινείται στα κυπριακά οικόπεδα τον Μπαρμπαρός. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης μετά το πάγωμα των συνομιλιών για το Κυπριακό. Πώς θα αντιδράσουν Κύπρος και Ελλάδα, ποιες ενέργειες γίνονται προς τη διεθνή κοινότητα, πώς αξιολογούν την κατάσταση οι πολιτικές δυνάμεις. Συζητούν με την Εμιλία Κενεβέζου, Μιχάλη Σοφοκλέους, Άριστος Δαμιανού, Χριστιάνα Ρωτοκρήτου, Νίκος Νικολαίδης. Απόψε στις 10 στο ΡΙΚ 1. Επιστρέψαμε εδώ στο Πώς θα ξέρεις και να πούμε ότι η νικήτρια ομάδα, όπως και σε κάθε εκπομπή, κερδίζει κουπόνια αξίας 150 ευρώ δώρο από τους δωροθέτες μας. Και έφτασε η ώρα να τραγουδήσουμε, να πάμε στην ενότητα του τραγουδιού μας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Βέκας έχουν εξαιρετικές φωνές και το θέατρο Τζέπης εξίσου, γιατί έχουμε ηθοποιούς στην παρέα μας. Και μαέστρο, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για το θέατρο Τζέπης. Χάρης Αλεξίου, πολύ σωστά και πάμε να συνεχίσουμε το στίχο. Θα ζητήσω όλα τη ζωή μου, θα πληρώσα με την ψυχή μου, να είχε ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία, είναι και πάμε στους Βέγκας. Ακούμε Νίκο. Έχουμε τον τίτλο του κομματιού. Χάρης Αλεξίου, οδός Αριστοτέλους, αγαπημένο τραγούδι, και πάμε να συνεχίσετε το στίχο. Μπράβο σας, μπράβο σας.
ομάδες μας. Όλοι βαθμοί αυτή της ενότητας και στις δύο ομάδες. Και πάμε να δούμε τη συνολική μας βαθμολογία με τι αυτή τη στιγμή. Οι Βέκας, για να δούμε, προηγούνται. Προηγούνται με 90 βαθμούς και το Θέατρο Τσέπης με 84 βαθμούς. Έχει μείνει πίσω μόνο 6 μονάδες. Πολύ εύκολα ανατρέπεται το αποτέλεσμα. Και πάμε στην επόμενη μας ενότητα, που είναι η ενότητα που καλέστε να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Σας δίνουμε μία λέξη ή μία πρόταση και πρέπει οι 5 πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό να μας τις πείτε. Λοιπόν, αρχή κάνουμε με το Θέατρο Τζέπης. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Λεωφορείο. Αεροπλάνο. Ταξί. Λεωφορείο. Αεροπλάνο. Τρένο. Ταξί. Αυτοκίνητο. Ποδήλατο. Τερένο. Αεροπλάνο. Αυτοκίνητο. Ταξί. Μοτοσυκλέτα. Λεπτάκι, μας έχετε πει νομίζω πέφτε. Ταξί. Τερένο μας έχετε πει. Και το τελευταίο ποιο ήταν. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Το μόνο που δεν έχουμε στην Κύπρο είναι το τρένο. Θα έπρεπε να έχουμε, θα ήταν εύκολο νομίζω. Για να δούμε. Χρησιμοποιείτε το λεωφορείο. Καθόλου. Μάθαμε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε και τα λεωφορεία. Για να δούμε. Ούτε τα ταξίδια χρησιμοποιάμε πάρα πολύ. Όχι, είμαστε έτοιμοι για τη συγκεντρωτική μας βαθμολογία. Έχετε βρει το τρένο και το αυτοκίνητο. Όμως, οι 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν οι εξής. Ποδήλατο που συγκεντρώνει 10 βαθμούς, το αεροπλάνο 8 βαθμούς, το πλοίο 6, το τρένο 4 και το αυτοκίνητο 12. Δηλαδή δεν έχετε βρει το ποδήλατο και το πλοίο. Για να δούμε. Πάμε στους Βέγκας. Και έχουμε για σας. Δέντρα και φυτά της Κυπριακής Αυλής. Εύκολο. Για σεμί. Την πόρτα σου, για σεμί. Βασιλικό. Έχουμε το για σεμί. Το βασιλικό. Ούμος κοβολά. Λεμονιά. Η λεμονιά. Αμπέλι. Που περιγράφει την αυλή της γιαγιάς. Αμπέλι. Για σεμί, βασιλικό, λεμονιά, αμπέλι. Και θέλουμε μία τελευταία. Δέντρα και φυτά της Κυπριακής Αυλής. Για σεμί, βασιλικό, λεμονιά, αμπέλι. Δυόσμος. Και ο δυόσμος, ο υπέροχος δυόσμος που το βάζουμε και στα φαγητά μας. Για να δούμε. Έχετε στην αυλή σας τέτοια? Κάποια ναι. Ποια έχετε? Έχουμε λεμονιά, για σεμί. Λεμονιά και για σεμί. Και κάποτε αμπέλι. Και αμπέλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σταφί. Στο για σεμί, μοσχοβολά. Το πρωί που ξυπνάτε νομίζω πρέπει. Για να δούμε, έχουμε τα συγκεντρωτική μας βαθμολογία. Το για σεμί συγκεντρώνει 12 βαθμούς, η ελιά 8 βαθμούς, η λεμονιά 10, η τριανταφυλιά 6 και ο δυόσμος 4. Δεν έχετε βρει την ελιά και την τριανταφυλιά. Ενώ έχετε βρει το για σεμί, τη λεμονιά και το δυόσμος. Και πάμε να δούμε τη συγκεντρωτική βαθμολογία και τελική βαθμολογία της σημερινής εκπομπής. Ποια ομάδα είναι η νικήτρια? Η Βέκας με 116 βαθμούς, οι νικητές της σημερινής μας εκπομπής. Και το Θέατρο Τζέπης με 108 βαθμούς. Ήσασταν καταπληκτικοί όμως και εσείς. Κάνατε μια πολύ ωραία παρουσία εδώ στο Πόσα Ξέρεις. Ξέρατε αρκετά και μπράβο σας. Ενώ εσείς εξακολουθείτε να είστε πρωταθλητές και συνεχίζετε μαζί μας και την Τετάρτη. Έχετε κερδίσει κουπόνια αξίας 150 ευρώ από τους δωροθέτες μας και καλούμε την πανέμορφη και τη φωνάρα μας Έμιλι Χαραλάμπος για να κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Έμιλι μου, τι θα τραγουδήσουμε? Πίστα από φόσφορο. Μια πίστα από φόσφορο. Σου φέρνα δισκάκια για κρόαση. Στο λυκνίσμα της άμμου στα λέει καρδιά μου.
διψασμένη μου ψυχή στρατός και πάνω στη ζωή σου αέτο. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βαγγέλου, ευχαριστούμε τις ομάδες μας και όλους εσάς. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 7 παρατέταρτο εδώ στο Ρικέρνο. Καλό βράδυ.